Θα μείνουμε στο θέμα, να δούμε τώρα πώς είδανε και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός οι αγρότες, αλλά και το τι προγραμματίζουν μαζί με τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Καλησπέρα κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας στη Μακεδονία και σε όλη τη Μακεδονία. Μαζί μας και η συνάδελφος η Κατερίνα Μαρκοπούλου. Λοιπόν, να πάρω καταρχήν το πρώτο σχόλιο σας, πώς είδατε τα όσα σας είπε ο Πρωθυπουργός. Πώς εσείς τα ερμηνεύετε, τι λέτε? Αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν βοηθάνε καθόλου σε σχέση με αυτό που έχουμε αναδείξει όλο αυτό το διάστημα μας. Είναι ψίχουλα σε αυτό που ζούμε πραγματικά με το κόστος παραγωγής. Τα μέτρα τα οποία εξήγηλε όσον αφορά για το κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας δεν καλύπτει ουσιαστικά σε τίποτα από αυτό που λέμε. Και φαίνεται και πραγματικά πώς αντιμετωπίζουν και ορισμένες φορές κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν ένας συνάδελφος ο οποίος δεν έχει πληρώσει το ρεύμα γιατί αδυνατεί να το πληρώσει, του βάζουμε και ποινή, του χρεώνουμε και πιο πολύ την κιλοβατόρα γιατί δεν έχει πληρώσει για τα επόμενα 2 χρόνια. Δηλαδή είναι πράγματα τραγελαφικά, δεν έχει γίνει και εξειδίκευση για να δούμε ποιοι μπαίνουμε, πόσοι μπαίνουμε, ανάλογα είναι οι κτηνοτρόφοι μέσα, δεν είναι. Είναι για όλο το χρόνο, δεν είναι για όλο το χρόνο. Δεν έχει διευκρινιστεί τίποτα. Παίχτηκε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από μεριά τη κυβέρνηση ότι δόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και έτσι προσπαθούν να του περάσουν στα αστικά κέντρα γιατί εκεί τους ενδιαφέρει κοινή γνώμη και προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες. Ωστόσο, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει απέναντι και στον κόσμο και τα ζητήματα που στα βάζουμε για το κόστος παραγωγής ότι ουσιαστικά βοηθάει και το ζήτημα της ακρίβειας. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να περάσει την κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορέσει να περάσει τον κόσμο. Άρα, συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση, πιο αγωνιστικά και πιο δυναμικά. Επειδή δεν θέλω να μένουμε στις ατάκες, το να λένε οι πολιτικοί τις ατάκες τους, οι αγρότες εσείς τις ατάκες, θέλω να πάμε στην ουσία. Το προηγούμενο διάστημα σας εγκαλούσαν αν έχετε κοστολογήσει τις προτάσεις σας. Εγώ τώρα ερωτώ, με αυτή τη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση έχει κοστολογήσει το τι ζητάτε, αλλά και έχει κοστολογήσει από αυτά που θα σας δώσει, αν θα μπορέσετε να επιστρέψετε στο χωράφι? Νομίζω ότι δεν το έχει κάνει. Γιατί αυτό που δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση είναι ότι ναι, με κοστολογεί κάποια πράγματα θεωρητικά χωρίς να μας το έχει πει όπως το λέτε ακριβώς. Απ' την άλλη μεριά δεν έχει κοστολογήσει ότι αν εμείς φύγουμε από την παραγωγή και δεν παράξουμε, ποιο θα είναι το κόστος. Μπράβο. Αυτό δεν το έχει δει κανένας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι, ναι. Θα σας πω το εξής πράγμα. Εάν πάρουμε την εμπειρία που έχει ας πούμε το αγροτικό πετρέλαιο με την εφαρμογή του στην Κύπρο, η εφαρμογή της διαδικασίας που λέμε για το αφορολόγητο πετρέλαιο εμείς τους αγρότες, η κυβέρνηση επικαλείται ότι θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή στα καύσιμα. Το ακριβώς αντίθετο έγινε στην Κύπρο. Δηλαδή, εκεί που περιμέναν να χάσουν τα 112 εκατομμύρια τα οποία δίνονταν περίπου κάθε χρόνο για το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες, ουσιαστικά εμφανίστηκε ότι είχε περισσότερα έσοδα γιατί έπιασε τη φοροδιαφυγή, περισσότερα έδωσε σαν κράτος. Επομένως, δεν είναι λογικές αυτές που παίρνουν, κύριε Καρυπίδη. Νομίζω ότι άλλα πράγματα γίνονται από πίσω. Δεν θέλω να πω κουβέντες βαριές, οι οποίες δεν έχουμε και στοιχεία να τις πούμε, αλλά το κομμάτι που έχει να κάνει με τη φοροδιαφυγή δεν είναι δικό μας θέμα, είναι καθαρά θέμα της κυβέρνησης. Ναι. Το δεύτερο που ακούμε, για να μας αγγίξει κι όλους, είναι το αν υπάρχει, τα ακούν όλοι όταν διεκδικούν πράγματα, όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι εργαζόμενοι κτλ. Αν υπάρχει αυτός ο περιβόητος δημοσιονομικός χώρος. Τα μέτρα που ζητάτε εσείς έχουν να κάνουν με το δημοσιονομικό χώρο, μπορεί να εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό, ή είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να είναι σε έναν προγραμματισμό και με κοινοτικούς πόρους, αλλά και με το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούμε πλέον να τα δρομολογήσουμε έτσι ώστε και το κράτος μας να βγει ωφελημένο, διότι θα έχει περισσότερα έσοδα αν θα δώσει, θα αυξηθεί και το ΑΕΠ με την κινητικότητά σας, αλλά και εσείς θα μπορέσετε να γίνετε επιτέλους ανταγωνιστικοί και όχι να είστε ουραγοί των εξελίξεων. Δηλαδή, πρώτα να έχουμε τις εξελίξεις και μετά να έρχεστε εσείς έναντι με τους Ευρωπαίους αγρότες. Και σε αυτό που βάλατε θα συμφωνήσω, αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, είναι μέτρα τα οποία δεν επηρεάζουν τον κρατικό κουρβανά, να το πω έτσι. Έτσι, για παράδειγμα, αυτό που βάζουμε για το ρεύμα, εμείς το ζητάμε και ανταποδοτικά σε σχέση με τη γη την οποία την έχουν πάρει μεγάλοι πάροχοι και έχουν δημιουργήσει τα φωτοβολταϊκά ή τις ανεμογεννήτριες. Αυτό δεν στοιχίζει κάτι στο κράτος. Δεν κατάλαβα. Απ' την άλλη μεριά, το ζήτημα που βάζουμε για τα εφόδια, αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι ότι το ίδιο σκεύασμα, για παράδειγμα, της ίδιας εταιρείας, με το ίδιο επώνυμο, με την ίδια δραστική ουσία, ένα σκεύασμα στην Ελλάδα έχει 100 ευρώ και δίπλα ακριβώς στη Βουλγαρία έχει 25 ευρώ.
το λίπασμα στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει πέσει κατά 50% και στην Ελλάδα έχει πέσει μόνο κατά 13%. Επομένως, δεν είναι ζητήματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα τα οικονομικά της κυβέρνησης. Ούτε σε αυτά τα πράγματα θέλησε ο κύριος Πρωθυπουργός να βάλει μια διάσταση, έστω να τα δει, έστω να τα συζητήσει. Στα αγροεφόδια που παίρνετε, έχει ΦΠΑ και πόσο ΦΠΑ έχει? Έχει, είναι ανάλογα τα αγροεφόδια. Κάποια είναι στο 13%, αλλά κοιτάξτε να δείτε, το ΦΠΑ δεν έχει να κάνει με αυτό. Το ΦΠΑ για μας είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή, αν μου μειώσει το ΦΠΑ στα εφόδια, εγώ από τη στιγμή που πουλάω με ΦΠΑ, είναι συσκελισμένο, δηλαδή στο τρίμηνο, εγώ θα πρέπει να πάω να καταβάλω τη διαφορά. Είναι ένας ουδέτερος φόρος για μας. Εάν ήθελε να βοηθήσει, θα μπορούσε να μειώσει το ΦΠΑ στο παραγόμενο προϊόν, δηλαδή στην πρωτογενή παραγωγή. Που εκεί δεν θέλει να το κάνει και το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, δεν θέλω να ξαναπώ σε αυτή τη διαδικασία, ότι δεν συμφέρει στο κράτος από πολλές απόψεις. Και μία για τα έσοδα του ΦΠΑ, αλλά και δεύτερον, γιατί οι ενδιάμεσοι όλοι δουλεύουν με ποσοστά επί της αξίας του προϊόντος. Και όταν ένα προϊόν, καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι και οι άμεσοι φόροι και οι έμεσοι φόροι που ουσιαστικά εισπράττει περισσότερο το κράτος και κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ναι. Αντί να βοηθήσει την παραγωγή, βοηθάει, έρχεται να βοηθήσει την κατανάλωση. Και κοιτάτε, δείτε, αυτό έχει και έναν άλλο δείκτη που έχει να κάνει με την αύξηση του τιμαρίθμου. Γιατί ο τιμαρίθμος έχει να κάνει σχέση με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν εσύ αντί να προσπαθήσεις να μεγαλώσεις, έστω με αυτά τα οικονομικά που λένε αυτοί, έτσι, της ελεύθερης οικονομίας, την παραγωγή, που σημαίνει δηλαδή την προσφορά, πας και αυξάνεις τη ζήτηση. Όταν αυξάνεις τη ζήτηση, είναι λογικό ότι αυτή η ψαλίδα θα μεγαλώνει. Πάντως είστε ο μοναδικός κλάδος, που μπαίνετε μέσα, δηλαδή έχετε υψηλό κόστος παραγωγής και πουλάτε φθηνότερα, και πολλές φορές με ανοιχτές τιμές που γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Αλλά εμείς συνεχώς αγοράζουμε αυτά τα προϊόντα που παράγετε εσείς πολύ ακριβότερα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος κλάδος. Κύριε Καρυπίδη, θα συνεχιστεί. Εμείς αυτό που επιμένουμε, γιατί το κάναμε και πριν 2 χρόνια με τον κορονοϊό. Άλλο να λέμε θα συνεχιστεί. Λέμε γιατί συμβαίνει αυτό και αυτό, αν πατάξουμε, τα λύσαμε τα προβλήματα. Ναι, γιατί από πίσω υπάρχουν υπερκέρδη τα οποία η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει χέρι. Είναι καθαρό. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή? Ποιοι είναι αυτοί από πίσω? Είναι οι ενδιάμεσοι, είναι οι εταιρείες διακίνησης των προϊόντων, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι όλοι αυτοί. Αυτούς θα μπορούσε να τους φωνάξει στο Μέγαρο Μαξίμου και να τους πει: για καθίστε εδώ κάτω όλοι μαζί να βρούμε μια λύση? Θα τους θέλατε εσείς σε μια κουβέντα? Νομίζω πως θα μπορούσε. Αλλά το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει τόσο πολύ, κύριε Καρυπίδη, που με τις τιμές αυτές που ήδη εμείς πουλάμε δεν μπορούμε να αντέξουμε στην παραγωγή. Ναι, αυτό λέμε όλα. Από αυτό το περιθώριο κέρδους το μεγάλο, από τα 30 λεπτά στα 2,5 ευρώ που αγοράζουμε εμείς, είναι τεράστια η διαφορά. Από αυτό και μόνο να τα αφήσουν έτσι, ένα ποσοστό να γυρίσει σε εσάς, λύθηκαν τα προβλήματα. Το ξέρω. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν γίνεται? Δεν ξέρω. Είναι επιλογή της κυβέρνησης, αυτό λέμε. Μάλιστα. Γιατί η κυβέρνηση υπολογίζει, είμαστε τόσες μέρες στον δρόμο. Ωραία. Να κουραστούμε. Για να πάμε, βοηθήστε μας λίγο, επειδή έχετε και εμπειρία από την Ευρώπη και μιλάτε με τους συναδέλφους σας εκεί. Στη Γερμανία υπάρχει προϊόν που μπορεί να παράγεται, ας πούμε, 30 λεπτά και στο σούπερ μάρκετ να έχει 2,5 ευρώ και να πουλάνε οι αγρότες εκεί κάτω από το κόστος και ο καγκελάριος Κόλ να τους κοιτάει εκεί πέρα? Ο καγκελάριος Σόλτς να τους κοιτάει? Μα αυτό λέμε, δηλαδή. Υπάρχει αυτό, ρωτάω. Πείτε μας. Έζησα την αγανάκτηση του κόσμου στον μπλόκο χθες στην Καστοριά που δεν ήμουνα, έτσι. Και οι συνάδελφοι αυτόματα και κύρια η νεολαία βγήκε στον δρόμο, έπεσε στον δρόμο, άναψε φωτιές και μια σειρά πράγματα. Εάν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μας καταντήσει και εμάς, αλλά Γερμανία ή άλλα Γαλλία, να ορμάμε στα σούπερ μάρκετ, να κλείνουμε πόρτες, να σπάζουμε σούπερ μάρκετ, να σπάζουμε δημόσια κτίρια, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Μάλιστα. Κώστας Μαυρίδης, το λόγο. Πρακτικά, κύριε Μούσκο, δεν τα βρήκατε με την κυβέρνηση, μένετε στα μπλόκα, είπατε ότι κλιμακώνετε τον αγώνα. Στο τραπέζι είναι και μια συγκέντρωση στην Αθήνα. Από εκεί και μετά η κυβέρνηση διαμηνεί είτε με διαρροές είτε με δηλώσεις υπουργών ότι ό,τι ήταν να δώσουμε δώσαμε. Από εδώ και πέρα δεν μπορεί να μπει κάτι παραπάνω, να προσθεθεί κάτι παραπάνω. Ποιο θα μπορούσε να είναι το διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που οδηγείται η κατάσταση? Κοιτάξτε, για μας δεν υπάρχει αδιέξοδο. Για μας υπάρχει τώρα από εδώ και πέρα σύγκρουση. Υπάρχει ένας σχεδιασμός. Θα το δούμε όλη αυτή τη βδομάδα που έχουμε μπροστά μας. Έτσι. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πάμε και να πιέσουμε. Νομίζω η κοινωνία το έχει καταλάβει. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και η εμπειρία λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μακρόν πήγε 5 φορές στα μπλόκα και μετά τις 5 φορές έδωσε αυτά που ήταν να δώσει. Έτσι.
Εμάς δεν είναι ζήτημα το τι έδωσε τώρα και αν μπορεί να δώσει ή δεν μπορεί να δώσει. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει, θα πρέπει να πάρει μέτρα συγκεκριμένα και να τα δώσει. Κάνουμε ένα σχεδιασμό, έχει πέσει και η πρόταση για το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα που θα το δουν συνάδελφοι από την Νότια Ελλάδα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που μπορούμε τον ίδιο διάστημα, δηλαδή όσο θα υπάρχει κάθοδο στην Αθήνα, να κλείνουμε τελωνία, να κλείνουμε δρόμους. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι πια να πάμε αναγκαστικά σε σύγκρουση. Δεν βλέπουμε άλλον τρόπο για να μπορούμε να μείνουμε. Άρα αύριο να αναμένουμε στην Θεσσαλία η απόφαση να είναι σύγκρουση. Κλιμάκωση δηλαδή των κινητοποιήσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι τουλάχιστον, αυτό βγαίνει και από τα μπλόκα με τους ανθρώπους που μιλάμε και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη και στη Μακεδονία και παντού. Ναι. Και αύριο πάλι να ξέρετε θα γίνει κοντά στις 12 η ώρα και όχι στις 5. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει αύριο, ναι. Κατέρινα Μαρκοπούλου. Κύριε Μόσχο, θέλω να σας ρωτήσω αρχικά γιατί δεν υπήρξε εκπροσώπηση από την Δυτική Μακεδονία στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες με τον Πρωθυπουργό. Και λέω για τη Δυτική Μακεδονία, μια περιφέρεια που ζει διαφορετικά προβλήματα λόγω και της μετάβασης και το κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ δεν θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο λόγο. Την ευθύνη την έχουμε εμείς σαν Δυτική Μακεδονία. Νομίζω ότι ήταν λάθος χειρισμός και αφήνω την κουβέντα εκεί γιατί πρέπει να πάμε νοτικά όλοι μαζί να λύσουμε τα ζητήματα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μόσχο. Τα προβλήματα είναι διαφορετικά. Άλλα έχουν οι αγρότες, άλλα έχουν οι κτηνοτρόφοι. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει εξειδίκευση αυτών των προβλημάτων και τι ακριβώς ζητάνε, τι θέλουν, προκειμένου να υπάρχουν και οι ανάλογες απαντήσεις. Μέτρα οριζόντια δεν έχουν αποτέλεσμα. Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα σχέση με κτηνοτρόφους και γεωργούς δεν είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο. Υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα προβλήματα στο κομμάτι της κτηνοτροφίας, αλλά το κόστος παραγωγής είναι αυτό που πραγματικά ενώνει όλους μας. Η αλλαγή της ΚΑΠ είναι ένα κομμάτι που ενώνει όλους μας. Η αποζημιώση του ΕΛΓΑ είναι ένα κομμάτι που ενώνει όλους μας. Το ότι να μπορεί ένας συνάδελφος που εμείς καταναλώνουμε το 33% της θετικής παραγωγής να παράξει μια ζωοτροφή πιο φθηνά και να την πάρουμε σαν κτηνοτρόφοι, εμάς μας βοηθάει και δεν μας βάζει απέναντι. Έτσι βλέπουμε τα ζητήματα και έτσι συνεχίζουμε να πηγαίνουμε. Δεν είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι ίδια. Εντάξει, και πολλοί γεωργοί μας είναι και κτηνοτρόφοι. Έτσι καλλιεργούν και τα χωράφια τους για να έχουν και την πρώτη ύλη για την κτηνοτροφία. Είναι αλληλεύεται αυτά. Δεν έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Όχι, οι αγρότες που καλλιεργούν σιτηρά σε τεράστιες εκτάσεις δεν θέλουν μείωση στην τιμή του ρεύματος. Θέλουν μείωση στην τιμή των καυσίμων. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι κτηνοτρόφοι από την άλλη θέλουν και τα δύο. Εντάξει, το ρεύμα δεν το έχουμε μόνο στις κτηνοτροφικές μονάδες, το έχουμε και στις Πομόνες και στις Αντλίες και στους ΣΤΟΕΒ. Ναι, τα σιτηρά τα ποτίζουμε. Εκεί τι θα γίνει, εκεί θα το δώσει το ρεύμα. Στους ΣΤΟΕΒ θα δώσει την έκπτωση, στους ΣΤΟΕΒ θα τη δώσει την έκπτωση. Δεν ξέρω ακριβώς έτσι όπως είναι γραμμένο τι περιγράφει και για ποιους ΣΤΟΕΒ, για αυτούς που χρωστάνε, για αυτούς που δεν χρωστάνε και θα δούμε πώς θα λυθούν μια σειρά πράγματα στις διευκρινήσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μέτρα τα οποία δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά και δεν είναι και συγκεκριμένα για να μπορούμε να απαντήσουμε πλήρως. Κατάλαβα ότι η ναυαρχίδα των ετοιμάτων είναι το αγροτικό πετρέλαιο. Αν εκεί υπάρξει μια βελτιωμένη πρόταση από την κυβέρνηση, θα αποχωρήσετε από τα μπλόκα. Και το βελτιωμένο πετρέλαιο και η πληρωμή που βάζουμε ότι πρέπει να πληρωθεί η ΚΑΠ, γιατί έχουν χαθεί το 50% των επιδοτήσεων, πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσει να βοηθήσει το κομμάτι της ρευστότητας. Εάν αύριο το πρωί μηδενίσουμε το φόρο στα καύσιμα, μηδέν φόρος, πέφτει η τιμή του καυσίμου, κύριε Μόσχο, προσέξτε, πάρουμε αυτή την έκπτωση του ρεύματος. Ποιο θα είναι το κόστος παραγωγής σε εσάς, σε τι τιμή θα έρθει ο μεσάζων να σας πάρει τα προϊόντα και σε τι τιμή θα το βρω εγώ στο ράφι. Θα διορθωθεί η αγορά δηλαδή με αυτά. Αύριο το πρωί τα μηδενίζει όλα. Ε? Ό,τι σας λέω. Δεν θα διορθωθεί λοιπόν. Άρα πάλι κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτό λέω. Μα την ευθύνη την έχουμε εμείς, κύριε Καρπίδη. Εγώ δεν δίνω ευθύνη. Έτσι, εγώ δεν αποδείχνω. Σαν να λέτε, βγήκατε εσείς στον δρόμο για αυτή την ευθύνη. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση για την ακρίβεια να ελέγξει την αγορά και να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα άμεσα, τώρα. Να κάνω και μία ακόμα ερώτηση. Αποφύγατε να απαντήσετε στην συνάδελφο την Κατερίνα τη Μαρκοπούλου για λόγους ενωτικούς. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο ενωτικό ήταν η συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά με την Εθνική Συνομοσπονδία, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Αυτό θεωρήθηκε από κάποιους συναδέλφους σας πριν απαντήσετε ότι ήταν μια κίνηση της κυβέρνησης για να σας διχάσει. Για να μαλώνετε μεταξύ σας. Έτσι ακριβώς το αντιμετωπίζουμε κι εμείς.
ότι ήταν καθαρά μια κίνηση της κυβέρνησης, όχι μόνο να μας διχάσει και με συγκεκριμένα στελέχη τα οποία έβγαλε μετά αργά το βράδυ, είτε συνδικαλιστικά που είναι στον αγροτικό τομέα και μέχρι τώρα δεν έχουν εμφανιστεί και στα μπλόκα και πουθενά αλλού, αλλά και από την άλλη πλευρά η στάση της συγκεκριμένης οργάνωσης ΕΘΕΑΣ, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και όσον αφορά την ΕΘΕΑΣ και κατά πόσο αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο των αγροτών στην Ελλάδα, όταν εκπροσωπεί μόνο το 8% του κόσμου, έτσι, είναι σοβαρό το ζήτημα. Και από την άλλη μεριά και η τοποθέτηση του Προέδρου της ΕΘΕΑΣ είναι τέτοια, η οποία ουσιαστικά μπορώ να σας πω ότι έχει βγάλει πολύ κόσμο στα κάγκελα που λέμε.